Στην περιγραφή κάτω από το βίντεο θα βρείτε link με περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή. Ανακατεύουμε την μαγιά. Με την ζάχαρη και το χλιαρό γάλα βάζουμε τα αυγά, το σπορέλαιο και συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Ρίχνουμε το μισό αλεύρι και δουλεύουμε. Προσθέτουμε το υπόλοιπο αλεύρι, το αλάτι το μαχλέπι του κακουλέ την μαστίχα και δουλεύουμε να γίνει ζύμη. Όταν είναι έτοιμη η ζύμη ανοίγουμε ελαφρώς και βάζουμε λίγο σπορέλαιο, κλείνουμε προσεκτικά και δουλεύουμε. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία ακόμα 2 φορές. Λαδώνουμε το σκεύος. Τοποθετούμε τη ζύμη. Τη σκεπάζουμε με πετσέτα και την αφήνουμε για μία ώρα να ξεκουραστεί. Όταν είναι έτοιμη, την πλάθουμε ελαφρώς και την ανοίγουμε σε φύλλο. Απλώνουμε τη μαρμελάδα φράουλα προαιρετικά βάζουμε τριμμένο μπισκότο ή καρύδι. Τυλίγουμε σε ρολό. Το χωρίζουμε στη μέση. Πλέκουμε μπλεξούδα. Για να βλέπετε όλες τις συνταγές, κάντε εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι. Διπλώνουμε στην μέση. Και κάνουμε ξανά πλεξούδα. Το τοποθετούμε σε φόρμα 30x24 εκατοστά με αντικολλητικό χαρτί. Αλείφουμε κρόκο αυγού, ψήνουν σε 180 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ροδίσει, όταν πάρει χρώμα σκεπάζουμε με αλουμινόχαρτο και ψήνουμε για 15 με 20 λεπτά. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!